Λοιπόν, ο πατέρας με μια πλούσια κληρονομιά αφήνει στην οικογένεια να συνεχίσει την παράδοση. Εδώ μπροστά μας έχουμε παραδοσιακές πίτες, οι οποίες είναι φτιαγμένες με μεράκι και τα μικρά μυστικά του πατέρα που τα αφήνει στα παιδιά, αλλά και σε όλους εμάς. Τι ακριβώς παρουσιάζει η επιχείρηση? Να σας πω, μυστικά δεν υπάρχουν. Αν προτιμάς αγνά υλικά και παραδώσεις, ας πούμε, αυτό το υλικό με την αγνότητα και τη σημασία της λέξης, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Το μυστικό είναι το μεράκι και η αγάπη για αυτό το προϊόν. Τι ήταν αυτό που αγαπήσατε τόσο πολύ για να δημιουργήσετε αυτά τα προϊόντα? Να σας πω, μετά από ένα προβληματισμό πριν από 30 χρόνια, γιατί έχουμε μια ιστορία 30 χρόνων, είμαστε γνωστοί σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε το 1990. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της πίτας, λοιπόν? Η ιδιαιτερότητα της πίτας είναι ότι ξεχωρίζει στην τεχνική επάνω και η ποιότητα, η οποία είναι αυτή που θα πρέπει να τα δει κανείς και να παράγει αυτό το προϊόν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα, η αγορά ζητούσε την πίτα ολικής. Λοιπόν, μια και η δίαιτα είναι... Χρησιμοποιούμε το ψωμί ολικής και όλα τα παράγωγα. Φύγαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πετύχαμε. Παράλληλα όμως, βγάλαμε και την λιβανέζικη. Εμείς θα την πούμε κυπριακή. Σωστά. Μπροστά μας έχουμε ποια προϊόντα. Τι μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο που επισκέπτεται το περιπτέρω εδώ στην έκθεση? Το προϊόν, παραδείγματος χάρη, η ολικής, η γνήσια αράβικη, η οποία μπαίνει ό,τι θέλεις προϊόν μέσα. Η πίτα αυτή ψήνεται σε φούρνο, πόσο είναι η διαδικασία? Αυτή θέλει απλώς ζέσταμα. Ζέσταμα. Ναι. Επίσης, δουλεύουμε την αράβικη, αυτήν την οποία είναι με τύπου 70 αλεύρι. Εγώ θα μιλήσω και για το άρωμα που έρχεται την ώρα που αγγίζω και δουλεύω την πίτα στο χέρι μου. Φοβερό το άρωμα. Το άρωμα είναι γιατί είναι αγνά τα υλικά. Και οι τρεις μπροστά που έχουμε, σε αυτήν εδώ την πίτα, ναι, αν προσέξετε μέσα, ακριβώς, γίνεται γυαλιστή. Έτσι, γίνεται φωλιά. Λοιπόν, αναλόγως τον πελάτη, αλλά ως επί του πλείστον, εμείς δουλεύουμε με εμπόρους, με αντιπροσώπους, γιατί έχουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αντιπροσώπους και το ζητούμενο είναι ότι όσο προσέχεις τη δουλειά σου, τόσο μεγαλύτερη πελατεία θα έχεις και απέτηση. Ναι, βέβαια. Πού μπορούμε να σας βρούμε? Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε... Εκτός από την έκθεση έτσι που είστε εδώ. Η έδρα μας είναι στη Χρυσούπολη, αλλά όμως δουλεύουμε με τις εταιρείες, οι οποίες όσο επί το πλείστον εδώ τριγύρω δεν έχουμε αντιπροσώπους. Δουλεύουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μια ιστοσελίδα για να μπορέσουμε να σας βρούμε. Θα σας αφήσω το λογότυπο αυτό εδώ, διότι με βρίσκεται λίγο πρόχειρο τώρα για την κάρτα μου. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και... Παρτοσκευάσματα τόλης. Λοιπόν, αν έχετε προσέξει και το λογότυπό μας, είναι από το 1990. Έχουμε ποντάρει στην ποιότητα και στην παράδοση. Υπέροχα. Γι' αυτό κιόλας να είμαι από την Καβάλα σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι όλοι με τον τρόπο που παράγουν να έχουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και αυτό το διαμάντι και ο κρυμμένος σταύρος που λέω της τοπικής μας κληρονομιάς να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.